Χθες, την ώρα που οι φορείς του Αιγαίου συναντούσαν την Υφυπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης για το θέμα του ΦΠΑ και έπαιρναν αόριστες υποσχέσεις ότι κάτι μπορεί να γίνει, την ίδια ώρα η κυβέρνηση δια του Υπουργού κ. Χουλιαράκη κατέθεται στη Βουλή τον προϋπολογισμό για το 2018, όπου εκεί μέσα στον καινούριο προϋπολογισμό προβλέπεται η κατάργηση του ΦΠΑ. Μας δουλεύουν όταν μιλάνε ότι το συζητάνε, το βλέπουνε, το κάνουνε, το δείχνουνε. Μόνη λύση πραγματικά για να το πάρουν πίσω είναι οι κινητοποιήσεις σαν τη σημερινή και αυτές που πρέπει να συνεχίσουν και να κλιμακωθούν σε όλο το Αιγαίο. Δεν απευθύνεται σε μία κατηγορία επιχειρήσεων. Δεν απευθύνεται μόνο σε καταναλωτές και σε ευάλωτες ομάδες. Δεν απευθύνεται μόνο σε μία κατηγορία επαγγελματιών. Απευθύνεται σε όλους. Σε λίγο θα έχουμε ηλικίες γερόντων. Θα κατοικούν σε αυτά τα νησιά ηλικίες οι οποίες τελικά δεν θα έχουν ένα αύριο. Εδώ έχει κλείσει τη φώτα. Με λίγα λόγια μας έχει γραμμένους. Να μην γίνει αύξηση. Ο λαός απαιτεί να μην γίνει αύξηση. Και δεν είναι διεκδίκηση, είναι απέτηση λόγω της ιδιωτερότητας που έχει το νησί μας και όλα τα νησιά γενικά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχουν νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, αυτό να μεταφέρεται στο και όταν θέλουν για ανταγωνιστικότητα, επειδή ήταν το αντικείμενό του, δεν μπορεί ένα νησί να έχει 24% και τα απέναντι παράλληλα να έχουν 8%. Όπως ξέρετε, το πέρασμά μας από την εφορία είναι συμβολικό. Θα ήθελα τη σημερινή μας μεγαλειώδη πορεία να τα αφιερώσουμε στα θύματα της Μάντρας και παρακαλώ πολύ σε όλους ενός λεπτού σιγή. Ο λαός